μαγικό. Δεν έχω ούτε κομπό, δε μακρυφό. Μένω στο νίκη κι ό,τι βγάζω μέχρι μία τα κουμπώ. Πώς να την κάνω την καβάντζα με μεροκάμα το στενό. Όταν παρδένει συνεχώς το λούκι το καθημερινό. Κι αφού δεν βλέπω πως το τούνελ κάθομαι το φιλόσοφο. Θέλω να ζήσω εδώ και τώρα να περιμένω. Φίλο μου το Παναγιώτη που είχε ένα χιούμορ φοβερό. Κι όταν γουστάρω κουβεντούλα πριν ξεκινήσω για δουλειά, στο γίνα ανέκδοτα του λέω και μου κουνάει την ουρά. Κι όταν η πόλη με στενεύει κι όλα τα παίρνω σοβαρά, ανεβα από εδώ τον χτυπάω αδιακά. Εκτός από φίλη του Κώστα Μπίγαλη, δηλώνω και θαυμάστρια δική του, της μουσικής του, της φωνής του. Τον θεωρώ ένα από τα πολύ αυθεντικά και ξεχωριστά μουσικά ταλέντα στην Ελλάδα. Είναι ένας πάρα πολύ καλός συνθέτης, ένας πάρα πολύ καλός τραγουδιστής με δυνατότητες ερμηνευτικές και είναι και ένας πολύ πρωτότυπος στιχουργός. Δηλαδή, δεν νομίζω να έχει υπάρξει άνθρωπος ο οποίος να γράψει ένα τραγούδι το οποίο λέει «Πούσουν μικρή μου μέλισσα το βράδυ που σε θέλησα να πάρεις από τη γύρι μου του πάθους ξυρμητήρι μου και να κάνει χρυσό δίσκο». Αυτό μόνο ο Μπίγαλης θα μπορούσε να το κάνει. Τα συγχαρητήριά μου λοιπόν. Είναι πολύ έξυπνος. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Είναι ένα γλυκό ψαράκι. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο τρομακτικά ευάλωτος όπως τα πιο πολλά ψαράκια. Είναι αρκετά δυναμικός και καλά κάνει. Με λίγα λόγια, για να μην φλιαρίσω άλλο, πιστεύω ότι ο Κώστας Μπίγαλης είναι από τα σημαντικότερα μουσικά ταλέντα της γενιάς του. Και αυτό δεν το πιστεύω μόνο εγώ, το πιστεύει και εκείνος.